Ε, νομίζω ότι πιο κοντά από όλου είναι ο τρωματοφύλακα. Ναι, για πε μα λοιπόν. θα Δεν αρέσουν. Αλλά αυτό. ακόμα και τώρα παντελή. Τη διαλύσω αυτό το ακουστικό. Ναι. Και, ας... και ξενερώνουν μερικοί. Εγώ το χέρι μου στη φωτιά για το ποιον τελικά υλικά τρωματοφύλλα κατά ο Ελβιάκο. Ακόμη δεν το βάζω. Α, γιατί Σταύρο μου. Έλα, μου αρέσει αυτή η κουβεντούλα. Ε, ναι, ναι, το ξέρω ότι σα αρέσει. Μια κουβέντα. Ξέρετε, το όνειρό μου είναι σε αυτή την εκπομπή κάθε μέρα με όλου σα να μιλάμε για ένα θέμα μόνο. Γιατί μιλάμε για πολλά και χάνουμε την ουσία. Για πάμε, έλα, α πούμε για τον τερματοφύλακα. Τώρα. Λοιπόν, για το Μπιζότ που είπαμε τι τελευταίε μέρε ότι έχει προβάδισμα. Mm. Ακόμη το ποσό που απαιτείται για να γίνει μεταγραφή γύρω στα 2 εκατομμύρια. Ε, τον Ολυμπιακό τον ζορίζει λίγο. Όχι στο πλαίσιο του ότι ω ποσό είναι μεγάλο. Και πώ θα έπαιρνε τον πάσ... Παυλένκα, ρε φίλε. Τον Παυλένκα δεν θα τον έπαιρνε. Α, εντάξει. Γιατί ο Παυλένκα με πρόλαβε στην πρώτη επαφή που έγινε και στην πρόταση που υπήρξε, το... η Βέρντερ έκατσε το τραπέζι με 4 εκατομμύρια για να πάρει 3. Ναι, ε, ναι, εντάξει. Είναι ακόμα πιο πολλά τα λεφτά. Ε, είναι ε, ε, και δεν δε μιλάμε για ένα τερματοφύλακα ο οποίο είναι 22, 23, 24, όπω είχε έρθει ο ΣΑ, ο οποίο έχει και μια πολι... μεταπολιτική αξία. Τώρα μιλάμε, α πούμε, ότι ο Μπιζότ είναι ένα τερματοφύλακα 30 ετών. Είναι ε, ένα ναι. παιδί το οποίο θέλει ένα υψηλό συμβόλαιο. Είναι μια μεταγραφή που είναι αρκετά δαπανηρή. Και ο Ολυμπιακό παράλληλα κοιτάζει και τι άλλο μπορεί να του προκύψει ή μπορεί να του κάτσει. Δηλαδή, υπάρχει μια πρόταση που έχει γίνει εδώ και καιρό στο Βάτσλικ. Ο Βάτσλικ κάποια στιγμή βρέθηκε πολύ κοντά στην Νάπολη. Ακόμα δεν έχει κλείσει με την Νάπολη. Μπορεί το συνολικό πακέτο του Βάτσλικ, ο οποίο θεωρείται ενδεχομένω και ακόμη καλύτερη περίπτωση θεραματοφύλακα του Μπιζότ. Ναι ω ελεύθερου μαζί με τα, με τα υπογραφή, μαζί με του, το, τα ποσοστά των μανατζαρέων και όλα αυτά, να, να είναι μια πιο οικονομική και μια πιο καλή. Σταύρο, να σα ρωτήσω κάτι. Πόσα λεφτά θα πάρει ο Ολυμπιακό από το 8 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια. 8, και... 8,5. Ωραία. Και δεν μπορεί να δώσει δύο για να πάρει το μανατζαρέα. Όχι. Το, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Μάλιστα. Για τον Αρεολά ναι. μπορεί να δίνει και πέντε. Ωραία. Και έξι. Ναι, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ γιατί η Ελλάδα θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Ναι, αλλά έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Έχει πληρώσει τον Ρομπέρτο. Ναι. 5 εκατομμύρια. Ναι. Το πήρα στην αρχή, ήταν ο πρώτο. Ο τρόπο λοιπόν που ρώτησα ακούγεται λίγο μανάβικο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Γιατί ο ναι. Γεωργακόπουλο αξίζει 60 εκατομμύρια, ο Διαμαντούπουλο αξίζει 5 εκατομμύρια. Δεν μπορεί, αν ο Διαμαντούλο σου ζητήσει 7 εκατομμύρια, να πάνε να τα δώσει. Αντιθέτω, μπορεί να δώσει 40 για τον Γεωργακόπουλο. Λέω τώρα την άλλη. είναι. Ωραία. Αυτό λοιπόν που θέλω εγώ να καταλήξω δική μου είναι ότι ρε παιδάκι μου αφού ξέρεις ότι θα τον χάσει τον τερματοφυλάκα σου mm. γιατί είσαι πολύ έμπειρη ομάδα, πάρα πολύ έμπειρη ομάδα Έχεις... είσαι selling team όταν οι υπόλοιπες στην Ελλάδα το λέω, το λέω με καλή τέτοια, δεν το λέω ναι, όταν, ναι, ναι. Δεν, δεν το ξε... όταν οι υπόλοιπες δεν το είχαν όταν οι λέγανε α, που λέει τους παίκτες του, αυτός που λέει τους παίκτες του και ο άλλος είχε βάλει ο Ολυμπιακός είναι ο άλλος. Είχε βάλει το, το νερό στα βλάκι. Αφού το ξέρεις λοιπόν και έχεις τόση εμπειρία πλέον και τεχνογνωσία. Γιατί δεν έχεις πάει να τελειώσεις την υπόθεση αυτή πιο νωρίς, την όποια υπόθεση. Γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση του αιματοφύλακες. Γιατί όταν μπαίνουμε σε μια διαπραγμάτευση παντελή, ναι. καταρχήν μιλάμε για ένα καλοκαίρι που το έχουμε συζητήσει εμεί οι δύο και το ξέρει καλά. Ναι. Είναι ένα καλοκαίρι που λόγω του ότι προηγήθηκε και με τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργηθήκαν, όλε οι ομάδε έπεσαν πάνω στου ελεύθερου. Ναι. Ε, ακόμα και top club. Ναι. Δηλαδή δεν υπήρχε ελεύθερο παίκτη ο οποίο να πάει να το διεκδικήσει μια ομάδα. Ναι. Έγινε αυτό. Ο Ολυμπιακό το κατάφερε με τον Τικίνιο λόγω τη διαπροσωπική σχέση με τον Μαρτίν. Α το Τικίνιο. Ε, τα ποσά που ζητεί, ναι. Για όλε τι θέσει Ολυμπιακό δηλαδή αυτό θα πάθει τώρα, αυτό θα κάνει. Γιατί ο Ολυμπιακό καίγεται, Ολυμπιακός... Σταύρο. Ολυμπιακός... Καίγεται Ολυμπιακός... Ολυμπιακός... για το Εξτρέμ. Ολυμπιακός... Ναι. ναι. Καίγεται τι άλλο. Παίζουν το αριστερό Μίλιο Βλακίε. Μπράβο. Καίγεται για το αριστερό μπακ. Τσουρουφλίζεται το για τον Ερμανοφύλακα, δεν το συζητάμε. Ναι, μπορεί να παίξει με τον Τζολάκη και τον Κρίστισον. Εννοείται στα προγραμματικά αυτά. Αλλά εντάξει, άμα σου πω πέφτει στη φωτιά όλη τη σεζόν με αυτού του δύο, πέφτει. Που, που, είναι καλή. Είναι, μάλλον ο ένα είναι υπερταλαντούχο και ο άλλο είναι σταθερούλη. Αλλά εσύ πέφτει. Ναι, συμφωνώ. Πέ, πέφτει. Δεν πέφτω, όχι. Δεν πέφτει, εντάξει. Αλλά αν ρωτήσει σήμερα το Μαρτίν ναι. που έχει αλλάξει και 18 αεροπλάνα για να πάει στην Τυφλίδα να δει σε 7 η ώρα Ελλάδα τον δυναμό Τυφλίδα ε, Νεύσκι, για να έχει μια εικόνα και το ποια ομάδα ε, μπορεί να πέσει από τις δύο απέναντι στον Ολυμπιακό και να έχει μια έτσι εμπεριστατωμένη άποψη. Ναι. Ο Μαρτίνο θα το ρωτήσει σήμερα παντελή: ναι. Ποιο παίκτη θα ήθελε να είναι μέχρι το βράδυ στο αεροδρόμιο, Δεν είναι ο τερματοφυλακά. Τι είναι το εξτρέμ Είναι ο αριστερό μπακ. Ο αριστερό μπακ. Ναι, γιατί εκεί δεν έχει παίκτη. Ναι. ναι, γιατί αλλού έχει παίκτη για όλε τι άλλε θέσει. Αν στραβοπατήσει ο Ρέα δηλαδή, ναι. αυτομάτω ο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ναι. θα πάει σε πειραματική λύση. Ναι. Είτε θα στείλει τον ε, Ανδρούτσο να παίξει από εκεί όπω έγινε σε ένα φιλικό mm. με δεξί πόδι, που το παιδί δεν είναι μπακ, έτσι. Mm. Τώρα προσπαθεί να μάθει τη θέση και να καθιερωθεί, ή θα στείλει τον λαλά. Mm. Mm.